Βρισκόμαστε στην καρδιά του Μονάχου. Ήρθαμε να οδηγήσουμε τη δεύτερη γενιά CLA Coupé και πίσω μου μια ολόκληρη στρατιά, κόκκινες, άσπρες, αλλά και μια μαύρη, για να σπάει η μονοτονία της διχρωμίας. Μπορεί να είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης, αλλά με μόλις 70 χιλιόμετρα απόσταση το Νότιο Τυρόλο και τα βουνά γεμάτα χιόνια, εδώ οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές. Πάμε να την οδηγήσουμε. Είχα την τύχη και το 2013 στην παρουσίαση της πρώτης γενιάς CLA Coupé που έγινε στο Σεντροπέ να είμαι εκεί. Την είχα συνδυάσει με την τέχνη του κινηματογράφου στο κλασικό σταθμό της χωροφυλακής, εκεί που ο Λουί Ντε Φινές, ο μεγάλος Γάλλος κωμικός, στη δεκαετία του 60 είχε γυρίσει εκείνες τις ξεκαρδιστικές ταινίες του χωροφύλακα του Σεντροπέ. Σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο κινηματογράφου. Με τη νέα λοιπόν γενιά CLA, Coupé και Shooting Brake, η Mercedes ανανεώνει σημαντικά όλη την γκάμα, την κατηγορία των compact οχημάτων. Είναι ένα πολύ βαρύ χαρτί, διότι από το 2013 που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα έχει πουλήσει 750.000 οχήματα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και το περίεργο είναι ποιο. Αν και γνώριζαν ότι φέτος θα γίνει παρουσίαση του δεύτερου μοντέλου, πέρυσι το 2018 έκανε ρεκόρ πωλήσεων. Και μάλιστα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην είσοδο νεαρών πελατών σε ηλικία στη Mercedes, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου ο μέσος όρος είναι γύρω στα 34 έτη. Ακόμη και στην Αμερική, που είναι πολύ πιο συντηρητική σαν χώρα, έχει μειώσει κατά 10% τον μέσο όρο της ηλικίας των πελατών της. Επίσης, για πολλούς αγοραστές, η CLA είναι το μοντέλο εισόδου στην οικογένεια Mercedes και έχουν διαπιστώσει ότι η πλειονότητα παραμένει πιστή στη μάρκα με σήμα το αστέρι. Το αυτοκίνητο πριν μπει στην αεροσύραγγα δουλεύτηκε πάρα πολλές ώρες, πολύ περισσότερο από τον προκάτοχό της, στα κομπιούτερ, ώστε να καταλήξει ένα αποτέλεσμα που θα έχει πολύ ωραία οπτική εικόνα με ρέουσες γραμμές, ενώ παράλληλα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στην αεροδυναμική σύραγγα. Όπως είπα, θα βγαίνει σε έκδοση Coupé και Shooting Brake, με την κατηγορία των compact να έχει μια ιστορία το 1997, όπου άρχισε η Mercedes να δίνει το παρόν σε αυτήν την κατηγορία, που την έχει πιστέψει πάρα πολύ κιόλα. Από τότε και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει 7 εκπροσώπους. Είναι η Alpha Class, η Alpha Class Sedan, η Alpha Class Sedan Long Wheelbase, η B Class, η CLA Coupé, CLA Shooting Brake, αλλά και η GLA. Μάλιστα σύντομα αναμένεται και 8ο μέλος. Εξωτερικά το αυτοκίνητο διαθέτει φώτα LED υψηλής απόδοσης και τεχνολογίας. Στο πίσω μέρος θυμίζει έντονα την GT, ξέρετε αυτό το θηρίο με τα ατελείωτα γκάζια. Εσωτερικά εξίσου ανανεωμένη, με sporty money, καθίσματα με πολύ έντονη αίσθηση μπάκετ για καλύτερη στήριξη στο σώμα. Με το γνωστό σύστημα infotainment MBUX και το γνωστό Hey Mercedes, εξυπηρετεί τα πάντα όσον αφορά τις απαιτήσεις οδηγού και επιβατών και μάλιστα είναι σε εξελιγμένη μορφή που πλέον πέρα από τη φωνή αναγνωρίζει και κινήσεις και τις αποθηκεύει μάλιστα. Και μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλει αυτός που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και να προχωρά στην επόμενη απαίτησή του. Έχει ζωντανή σύνδεση με το τι συμβαίνει στην κυκλοφορία, ώστε να μπορείς να αποφεύγεις τις κακοτοπίες της κίνησης. Όλα τα συστήματα προέρχονται από την S-Class. Είναι γεμάτη από τεχνολογίες προστασίας του οδηγού και συμπληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εξοπλίζεται με δύο τεράστιες οθόνες. Η μία αφορά τα ψηφιακά όργανα και η άλλη το infotainment, τη διασκέδαση και όλες τις πληροφορίες. Επίσης, ο σχεδιασμός στην κεντρική κονσόλα είναι avant-garde. Λειτουργεί massage και climate control. Υπάρχει το energizing coach, το οποίο παρέχει συμβουλές φυσικής κατάστασης μέσω του Hey Mercedes και ουσιαστικά με χρήση του έξυπνου ρολογιού Vivo Active 3 ή κάποιου άλλου, ελέγχει τις μετρήσεις των επιβατών και τους συμβουλεύει αναλόγως αν διακρίνει άγχος, κούραση, δηλαδή έχετε μαζί σας ένα προσωπικό γυμναστή, ένα γιατρό. Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, για την ακρίβεια, είναι κατά 48 χιλιοστά πιο μακριά, 53 πιο πλατεία, 30 χιλιοστά πιο μεγάλο το μεταξόνιο, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη άνεση εσωτερικά οι επιβάτες. Το μετατρόχιο, δηλαδή η απόσταση των τροχών μεταξύ τους, έχει αυξηθεί κατά 63 χιλιοστά εμπρός και 55 χιλιοστά πίσω. Στις πόρτες δεν υπάρχει πλαίσιο για τα τζάμια, που αυτό επιβεβαιώνει την ακαμψία του αμαξώματος και δεν υπάρχει παραμόρφωση για να υπάρχουν αεροδυναμικοί θόρυβοι. Όσον αφορά την χωρητικότητα του πόρτ μπαγκάζ, είναι 440 λίτρα με όλους τους επιβάτες μέσα και 1444 μόνο με τον οδηγό. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 20 λίτρα από το προηγούμενο μοντέλο, αλλά αυτό έχει γίνει για καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Φοράει 18-19 ζάντες. Βγαίνει σε έκδοση μπροστινής κίνησης ή τετρακίνητη με το σύστημα 4MATIC.
πάρα πολλοί κινητήρες, τόσο βενζίνης όσο και πετρελαίου. Πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις κινητήρων για την ελληνική αγορά με τις ιδιαιτερότητες που έχει είναι ο 1,3 βενζίνης με απόδοση 136 ύπων για την 180 και 163 άλογα για την έκπτωση 200. Στους πετρελαιοκινητήρες η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση για την ελληνική αγορά είναι ο 1,5 με απόδοση 116 ύπων. Φυσικά υπάρχουν και δίλητροι κινητήρες όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Οι κινητήρες μπορούν να συνδυαστούν με κυβότητα ταχυτήτων ή μηχανικό εξισχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέχτη 7 ή 8 σχέσεων. Πολλά και διάφορα ακούγονται για τους πετρελαιοκινητήρες, η πραγματικότητα όμως είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας μια ειδικό. Well, we have here the 2-liter engine, the OM654, which is the latest member of the family. It's a very powerful and efficient engine, so we have 190 horsepower and 400 newton meters. So the power delivery is amazing. It's not only the power and also the efficiency which makes it special, but this diesel engine fulfills already the Euro 6d legislation, which is actually mandatory starting next year. I'm convinced that the diesel is still part of our future. It's powerful, it's efficient, and we meet very low emission standards.